Ελληνικά παραμύθια. Ο Αλαντίν και το μαγικό λιχνάρι. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα βασίλειο στην έρημο της Αραβίας. Εκεί ζούσε ένας φτωχός ράφτης που είχε ένα γιο, τον Αλαντίν. Του άρεσε να παίζει όλη μέρα στην αγορά με τη μαϊμού του, τον Αμπού. Δυστυχώς, όταν ήταν 16 χρονών, ο πατέρας του πέθανε. Μητέρα, θα δουλέψω στο μαγαζί και θα βγάλω χρήματα. Μην ανησυχείς. Έτσι, ο Αλαντίν ξεκίνησε να δουλεύει στο μαγαζί του πατέρα του. Μια μέρα ήρθε στο μαγαζί ένας ξένος. Γεια σου, αγαπητέ Αλαντίν. Άκουσα για το θάνατο του πατέρα σου. Δεν ήμουνα στην πόλη εκείνο τον καιρό. Δεν έχουμε ξανασυναντηθεί. Ποιος είσαι? Είμαι ο θείος σου. Ζούσα μακριά από τη χώρα πολλά χρόνια. Ω, θείε! Έχω ακούσει για σένα από τον πατέρα μου. Ήρθα εδώ να σου δείξω ένα μυστικό μέρος. Ένα κρυμμένο θησαυρό. Έλα μαζί μου. Έλα, πάμε. Ένα θησαυρό? Εντάξει, πάμε. Ο Αλαντίν κάθισε στην καμήλα του και ξεκίνησαν το ταξίδι. Ταξίδευαν για μέρες μέσα στην έρημο. Επιτέλους έφτασαν σε δύο βουνά που τα χώριζε μια στενή κοιλάδα. Εδώ είμαστε. Μάζεψε μερικά ξύλα να ανάψουμε φωτιά. Καθώς έκαιγε η φωτιά, ο άντρας έριξε μέσα μια σκόνη και άρχισε να τραγουδάει κάτι μαγικά λόγια. Το έδαφος έτρεμε και άνοιξε στα δύο. Μέσα από το έδαφος εμφανίστηκε μια μαρμάρινη πλάκα που είχε πάνω της ένα δαχτυλίδι. Τι συμβαίνει, θείε? Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, μόνο κάνε ό,τι σου πω. Κάτω από την πέτρα βρίσκεται ένας θησαυρός που θα γίνει δικό σου. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις ακριβώς ό,τι λέω. Πρώτα πάρε αυτό το δαχτυλίδι. Ο Αλαντίν πήρε το δαχτυλίδι. Η πέτρα σηκώθηκε και από κάτω της εμφανίστηκαν σκαλοπάτια. Στο τέλος της σκάλας θα βρεις ένα κήπο με δέντρα γεμάτα εκλεκτά φρούτα. Προσπέρασέ τα χωρίς να αγγίξεις τίποτα. Αλλιώς θα πεθάνεις ακαριέα. Συνέχισε να περπατάς μέχρι να φτάσεις σε ένα μέρος που βρίσκεται ένα λιχνάρι. Χύσε το λάδι που περιέχει και φέρ το μου εδώ. Αυτό το δαχτυλίδι θα σε προστατεύει από τους κινδύνους. Ο Αλαντίν κατέβηκε τη σκάλα προσεκτικά, χωρίς να ακουμπάει στους χρυσούς τοίχους. Κάτω από τη σκάλα υπήρχε ένας κήπος με οπωροφόρα δέντρα. Πόσο νόστιμα φαίνονται τα φρούτα! Ο Αλαντίν πεινούσε. Δεν μπορούσε να κρατηθεί και να μην τα κόψει. Μόλις έκοψε ένα μήλο, αυτό μετατράπηκε σε ρουμπίνι. Έκοψε μερικά σταφύλια και έγιναν μαργαριτάρια. Ο Αλαντίν μάζεψε στο δρόμο του όσα φρούτα μπορούσε. Σύντομα είδε ένα αναμένο λιχνάρι. Έχισε το λάδι του και το έβαλε πάνω στα φρούτα. Ο Αλαντίν γύρισε στη σκάλα όπου ο θείος του ο μάγος περίμενε με ανυπομονησία. Έλα, δώσε μου το λιχνάρι. Τα χέρια μου είναι γεμάτα, θείε, έλα να με βοηθήσεις. Ανόητο αγόρι, ή θα μου δώσεις το λιχνάρι ή θα μείνεις εδώ για πάντα. Πάνω στο θυμό του, ο μάγος μουρμούρισε ένα ξόρκι και η πέτρινη πόρτα έκλεισε. Ο Αλαντίν κλείστηκε μέσα στη σπηλιά. Θείε! Θείε! Άσε με να βγω! Θείε! Θείε! Δεν έπρεπε να πιστέψω αυτόν τον άνθρωπο! Ο Αλαντίν έκλαιγε μέρες ολόκληρες, περιμένοντας κάποιον να τον σώσει, αλλά κανείς δεν ερχόταν. Κάποιος να με βγάλει από εδώ! Σας παρακαλώ, κάποιος να με βοηθήσει! Καθώς έλεγε την ευχή του, ο Αλαντίν άγγιξε με τα δάχτυλά του το δαχτυλίδι και προς έκπληξή του βρέθηκε στο σπίτι του. Πού ήσουν τόσο καιρό? Σε έψαχνα παντού! Ο Αλαντίν της είπε την ιστορία και της έδειξε όλους τους θησαυρούς που είχε μαζέψει. Αυτό το λιχνάρι είναι πολύ παλιό! Έτριψε το λιχνάρι για να το καθαρίσει. Προς έκπληξή της εμφανίστηκε ένα πελώριο τζίνι. Κυρά μου,
Πες μου την ευχή σου. Αφού κρατάς εσύ το λιχνάρι, είμαι σκλάβος σου. Ο Αλαντίν και η μητέρα του έμειναν κατάπληκτοι. Η μητέρα ζήτησε από τον Τζίνι ένα πλούσιο γεύμα, μιας και οι δυο τους ήταν νηστικοί για πολλές μέρες. Αμέσως, το Τζίνι εμφάνισε 12 ασημένια πιάτα στο τραπέζι. Έπειτα, σε κάθε πιάτο εμφανίστηκε πεντανόστιμο φαγητό. Ψητό κρέας, ζυμαρικά, κρουασάν και πολλά άλλα. Ο Αλαντίν και η μητέρα του έφαγαν μέχρι να ικανοποιήσουν την πείνα τους. Η μητέρα πούλησε τα πιάτα στην αγορά και εξασφάλισε τα απαραίτητα για να ζήσουν. Μια μέρα, ο Αλαντίν περπατούσε στην αγορά με τον Αμπού. Ξαφνικά άκουσε μια ανακοίνωση. «Κλείστε τα μαγαζιά! Καθαρίστε τους δρόμους! Όποιος τολμήσει να κοιτάξει την πριγκίπισσα θα αποκεφαλιστεί!» «Η πριγκίπισσα! Δεν την έχω δει ποτέ! Σήμερα θα τη δω όπως και να έχει!» Ο Αλαντίν κρύφτηκε πίσω από μια στίβα βαρέλια. Εμφανίστηκε η πριγκίπισσα με τη φορητή άμαξα. Κοιτούσε μέσα από τις κουρτίνες. Ο Αλαντίν μαγεύτηκε από την ομορφιά της. «Ουάου! Είναι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ! Θα την παντρευτώ!» Έτρεξε σπίτι και είπε στη μητέρα του για τη νέα του αγάπη. «Πώς σκέφτηκες καν ότι μπορείς να παντρευτείς μια πριγκίπισσα? Ο Σουλτάνος θα σε σκοτώσει αν το μάθει!» «Είμαι έτοιμος γι' αυτό! Εσύ απλώς πήγαινε στο παλάτι και πες την πρότασή μου! Πάρε μερικά από τα πολύτιμα φρούτα ως δώρο!» Η μητέρα πήρε μερικά κοσμήματα και τα τύλιξε με ένα μεταξωτό ύφασμα. Πήγε στο συμβούλιο του Σουλτάνου. Οι φρουροί του Σουλτάνου τη σταμάτησαν, αλλά ο ίδιος ήταν περίεργος να δει τι είχε μέσα στο μεταξωτό πανί. Αφήστε την να μπει. «Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατε. Ζητώ το χέρι της κόρης σας σε γάμο με το γιο μου. Ο γιος μου ερωτεύτηκε πολύ την πριγκίπισσα.» «Θα ήταν προσβλητικό για την κόρη μου να ζει με τόσο φτωχό άντρα όπως ο γιος σου. Και τι έχεις φέρει μέσα σε αυτό το μεταξωτό πουγγί?» Ξετύλιξε το ύφασμα και έδειξε τα παράξενα φρούτα κοσμήματα στο Σουλτάνο. Δεν έχω δει τόσο όμορφα κοσμήματα στη ζωή μου. Είμαι εντυπωσιασμένος, αλλά πριν δεχτώ την πρότασή σου, ο γιος σου πρέπει να μου αποδείξει ότι το αξίζει. Πες του να μου φέρει 40 χρυσούς δίσκους με τα ίδια κοσμήματα. Δύο σκλάβοι θα κρατούν το κάθε πιάτο φορώντας τα πιο ακριβά ρούχα.» «Μάλιστα, μεγαλειότατε.» Η μητέρα γύρισε σπίτι και έθεσε στον Αλαντίν τους όρους του Σουλτάνου. «Μην ανησυχείς.» Ο Αλαντίν έτριψε το λιχνάρι και ζήτησε από τον Τζίνι ό,τι είχε προστάξει ο Σουλτάνος. Το Τζίνι εμφάνισε σκλάβους με κοσμήματα σε χρυσά πιάτα. «Πήγαινε τα στο Σουλτάνο. Αυτή τη φορά θα μείνει ευχαριστημένος.» Η μητέρα του Αλαντίν πήγε αμέσως στο παλάτι και παρουσίασε τα δώρα. «Με εντυπωσίασες ξανά. Όμως ο γιος σου πρέπει να χτίσει ένα εκπληκτικό παλάτι για να ζήσει εκεί με την κόρη μου.» Η μητέρα πήγε στο σπίτι και έθεσε στον Αλαντίν τον όρο του Σουλτάνου. Αυτός αμέσως έτριψε το λιχνάρι και είπε στον Τζίνι την ευχή του. Το Τζίνι έχτισε ένα υπέροχο παλάτι μέσα σε μια νύχτα. Ήταν ορατό από το παράθυρο του Σουλτάνου. Το Τζίνι άπλωσε ένα χαλί από το παλάτι του Αλαντίν μέχρι το παλάτι του Σουλτάνου. «Μπράβο, Τζίνι! Τώρα δώσε μου βασιλικά ρούχα και ένα όμορφο άλογο.» «Ναι, αφέντη, όπως επιθυμείς.» Το Τζίνι τον έτησε με τα καλύτερα ρούχα. Ο Αλαντίν πήγε στο παλάτι του Σουλτάνου με το όμορφο άσπρο άλογο του. «Χαίρομαι που σε βλέπω, νεαρέ μου. Μου απέδειξες αρκετά. Αξίζεις την κόρη μου για γυναίκα σου. Ανακοινώνω το γάμο σας. Ξεκινήστε τις ετοιμασίες.» Ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα παντρεύτηκαν με χαρά. Το βασίλειο ήταν γεμάτο χαρά και ευτυχία. Ο γάμος έκανε τον Αλαντίν διάσημο σε όλες τις χώρες και όλα τα βασίλεια. Ο μάγος άκουσε για το γάμο και τα ξαφνικά πλούτη του Αλαντίν. «Πώς ξέφυγε αυτό το αγόρι από τη σπηλιά? Πρέπει να έκλεψε το λιχνάρι μου και να απέκτησε τόσο πλούτο. Θα του δώσω ένα μάθημα.» Ο μάγος πήγε στο βασίλειο του Αλαντίν. Μεταμφιέστηκε σε πολιτή λιχναριών. Πήγε στο παλάτι του Αλαντίν με μια καταπληκτική προσφορά. Ο Αλαντίν δεν βρισκόταν στο παλάτι εκείνη τη στιγμή. «Θέλει κανείς να ανταλλάξει παλιά λιχνάρια με καινούρια?» «Ο Αλαντίν θα χαρεί πολύ αν του κάνω έκπληξη με ένα καινούριο λιχνάρι. Χρησιμοποιεί αυτό το παλιό λιχνάρι πολύ καιρό.
πήρε το μαγικό λιχνάρι, το έδωσε στο μάγο και έκανε την ανταλλαγή. Αυτός αμέσως το έτριψε και κάλεσε τον τζίνι. Αφέτη, πες μου την ευχή σου. Είμαι σκλάβος σου για όσο έχεις το λιχνάρι. Πάρε αυτό το παλάτι μαζί με την πριγκίπισσα σε ένα μακρινό μέρος στην έρημο, όπου κανείς δεν θα μπορεί να το βρει. Στη στιγμή το παλάτι εξαφανίστηκε. Ο Σουλτάνος είδε από το παράθυρό του πως το παλάτι του Αλαντίν είχε φύγει από τη θέση του. Διέταξε να του φέρουν τον Αλαντίν στο παλάτι. Εξαιτίας των μαγικών σου έχασα την κόρη μου. Φέρ την πίσω σε 4 μέρες, αλλιώς θα σου κόψω το κεφάλι. Θα τη βρω, το υπόσχομαι. Ο Αλαντίν περιπλανήθηκε σε όλο το βασίλειο για 3 μέρες, αλλά δεν έβρισκε πουθενά την πριγκίπισσα. Πρέπει να ζητήσω βοήθεια από το δαχτυλίδι. Αυτό θα με ξαναβοηθήσει. Εύχομαι να δω την πριγκίπισσά μου. Και αμέσως βρέθηκε κάτω από το παλάτι του. Υπήρχε μια απέραντη έρημος και στη μέση στεκόταν το παλάτι του. Τρύπωσε μέσα και βρήκε την πριγκίπισσα στο δωμάτιό της. Αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να κλαίνουν. Η πριγκίπισσα του είπε τα πάντα για το περιστατικό. Μην ανησυχείς, έχω ένα σχέδιο για να ξεφύγουμε και να πάρω πίσω το λιχνάρι μου. Ο Αλαντίν ψιθύρισε στο αυτί της και της έδωσε ένα μπουκαλάκι με ένα φίλτρο. Ήταν ένα φίλτρο που σε κάνει ανέστητο. Ο Αλαντίν κρύφτηκε πίσω από την κουρτίνα για να βλέπει. Ο μάγος ήρθε στο παλάτι. Ω, αγαπητέ μου Σταφά, θέλεις να πιεις λίγο από τον χυμό που έφτιαξα σήμερα? Παρακαλώ, δοκίμασε. Βασίλισσά μου, περίμενα αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Δώσε μου να πιω. Και δηλητήριο να ήταν, θα το έπινα. Η πριγκίπισσα έβαλε χυμό σε ένα ποτήρι και έριξε μερικές σταγόνες από το φίλτρο. Έπειτα του έδωσε να το πιει. Φαίνονται όλα σκοτεινά εδώ μέσα. Είναι η ιδέα μου. Τα βλέφαρα του μάγου άρχισαν να κλείνουν και έπεσε ανέστητο στο τραπέζι. Ο Αλαντίν βγήκε αμέσως και τράβηξε το λιχνάρι από τη ζακέτα του. Αφέντη, πες μου την ευχή σου. Είμαι σκλάβος σου όσο έχεις αυτό το λιχνάρι. Πήγαινε μας στο βασίλειο του Σουλτάνου μαζί με το παλάτι μας. Άσε αυτόν τον πανούργο μάγο κάπου στην έρημο, τόσο βαθιά που να μην μπορεί να βρει ποτέ το δρόμο να γυρίσει. Το τζίνι έκανε ό,τι του είπε και ήταν όλοι πάλι πίσω στο βασίλειο. Βλέποντας τη γενναιότητα του Αλαντίν, ο Σουλτάνος του πρόσφερε το στέμα του. Μια λαμπρή τελετή στέψης έγινε προς τιμήν του Αλαντίν. Και έζησαν όλοι για πάντα ευτυχισμένοι.